Σκοπός μας είναι αυτό το πολιτικό γεγονός να αποκτήσει μια μονιμότητα και να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο από την επόμενη χρονιά και γιατί όχι και για περισσότερες μέρες. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τα συνδικάτα του βλέπουν την τέχνη και τον πολιτισμό ως λαϊκό δικαίωμα και την πάλη για τη διεκδίκησή τους ως μέρος της ταξικής πάλης, του αγώνα των εργατών και του εργαζόμενου λαού κόντρα στα σκουπίδια της πολιτιστικής βιομηχανίας του κεφαλαίου. Η τέχνη και ο πολιτισμός βοηθούν τον άνθρωπο να σκέπτεται, να προβληματίζεται και να αποκτά κριτήρια, ώστε μέσα από αυτά να συνειδητοποιεί ότι η μοίρα του βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια, στην ίδια την πάλη των τάξεων. Υλοποιώντας αυτή την αντίληψη και σε μια εποχή που η αποξένωση και η ισοπαίδωση κυριαρχούν στην καθημερινή μας ζωή, έχοντας κοινή βάση και με τη δημοτική αρχή της πόλης μας, προχωρήσαμε στη διοργάνωση αυτού του πρώτου πολιτιστικού φεστιβάλ για εργαζόμενους, όπου την πρώτη μέρα θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Ο Αντριωμένος από την Εραστεχνική Ομάδα του Στοιχείου Νέων, Εργαζομένων και Ανέργων του Κορυδαλού και την δεύτερη μέρα θα γίνει λαϊκό γλέτη με ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς λαϊκού τραγουδιού, τον Βαγγέλη Κορακάκη. Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι, εκτός από τους αγώνες που μας ενώνουν τόσο στην καθημερινή μας ζωή όσο και στη διεκδίκηση μας κόντρα σε αυτό το σάπιο σύστημα που θέλει να μας μαυρίσει τη ζωή, θέλουμε να είμαστε μαζί και σε όμορφες στιγμές ξενιασιάς. Γι' αυτό σας καλούμε όλες και όλους, εργαζόμενους, το λαό της πόλης μας, τη Δημοτική Πλάση, την Παρασκευή στις 9.30 για τη θεατρική παράσταση και το Σάββατο στις 9.30 για να γνήσουν λαϊκό γλέντι, με πολύ τραγούδι και χορό και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και τις δύο μέρες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, οι συνθήκες ζωής, οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων της εργατικής τάξης συνεχώς χειροτερεύει. Και αυτό έχει αντίκρισμα και στην πρόσβασή του στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός, δυστυχώς, στις συνθήκες που ζούμε, έχει γίνει ένα εμπόρευμα. Εμείς θεωρούμε και ως Δημοτική Αρχή ότι είναι ένα δικαίωμα. Και γι' αυτό φαίνεται και στις εκδηλώσεις που κάνουν οι περισσότεροι είναι με ελεύθερη είσοδο ή όσοι έχουν είσοδο, εισιτήριο είναι πολύ χαμηλό, υπάρχει πολύ συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική. Αλλά εδώ πέρα πάμε ένα βήμα παραπάνω και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας και τα συνδικάτα. Τα οποία συνδικάτα έχουν αποδείξει πόσο ξέρουν και να παλεύουν και να διεκδικούν και να κουρελιάζουν νόμους αντεργατικούς, ξέρουν όμως και να διασκεδάζουν, ξέρουν και να γλεντάνε και ξέρουν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και να το τονίσουμε, να παράγουν και πολιτισμό.